μοιράστηκαν σακίδια έκτακτης ανάγκης σε 4.000 μαθητές δημοτικών, συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με πρωτοβουλία του αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με το Παράρτημα Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση υλοποιήθηκε βέβαια μέσω του ΠΕΠ Κρήτης. Μία αξιέπαινη προσπάθεια, πρωτοβουλία, τα σακίδια, τι περιλαμβάνουν μέσα, τι έχουν μέσα. Φακό, σφυρίχτρα, φυλάδι οδηγιών, μαγνητάκι ψυγείου, με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο προτείνω να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γιάννης Τσισμενάκης, ο διευθυντής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς, καλησπέρα σε όλους σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπαν ότι η δράση έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλα σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, το 7ο ήταν το τελευταίο, σωστά? Βεβαίως, ναι. Για πείτε μας λίγο, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ο βασικός σκοπός της δράσης ποιος είναι? Ο βασικός σκοπός της δράσης είναι τι κάνουν τα παιδιά και φυσικά οι γονείς τους και όλοι οι δάσκαλοι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ο σεισμός, ναι, η πυρκαγιά, οι πλημμύρες κλπ. Οι φυσικές δηλαδή καταστροφές. Ακριβώς. Με δύο λόγια. Τόσα πολλά έχουν δει τα μάτια μας το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια συνθήκη κλιματικής αλλαγής και με πλημμυρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι έχει την αξία του αυτή η κίνηση. Έχει την αξία της αυτή η κίνηση. Βεβαίως. Βεβαίως έχει την αξία της, διότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, ναι, να γνωρίζουμε, να προλαβαίνουμε, να προλαμβάνουμε δηλαδή, και να έχουμε προνοητικότητα. Η ψυχρεμή, μία πάνω απ' όλα, δηλαδή μην γίνει ένα σεισμός και αρχίσουμε να πέφτουμε από τα παράθυρα, ας πούμε. Σωστά. Επειδή κάνουμε την ψυχρεμία μας. Ξέρετε κάτι, προχωράμε. Γνώση, ναι, ολοκληρώστε. Η γνώση επίσης εμπεριέχει ότι πρέπει, τι πρέπει να κάνεις, να έχεις ένα σχέδιο. Πού θα πας σε περίπτωση, τι θα κάνεις ακριβώς, ποιον θα καλέσεις. Ξέρεις τον αριθμό που θα καλέσεις, ξέρεις πού θα απευθυνθείς, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση. Και φυσικά να έχεις προλάβει, να έχεις κάνει το δικό σου σχέδιο. Αυτό ήταν και η προνοητικότητα. Η προνοητικότητα εμπεριέχει ότι, ναι, θα έχεις ξηρά τροφή σε περίπτωση, ας πούμε, σεισμού. Θα έχεις ένα σακίδιο, θα έχεις ένα φακό, θα έχεις μια σφυρίχτρα. Κύριε Τσισμενάκη, σε περίπτωση... Σε περίπτωση που, ναι, γίνει ομιγέννητο, σωστά, καταστραφεί ο χώρος που βρίσκεσαι. Παιδιά δημοτικού, έρχεστε καθημερινά σε επαφή με παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών. Αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης τσάντας, του συγκεκριμένου σακιδίου? Είχε γίνει πιο πριν μια προεργασία? Είχατε μιλήσει μαζί τους? Βεβαίως, πριν από οποιαδήποτε δράση κάνει το οποιοδήποτε σχολείο, φαντάζομαι, γίνεται μία προεργασία, το τι ακριβώς θα συμβεί και για ποιο σκοπό έρχονται αυτοί οι όποιοι εξωσχολικοί, για να ενημερώσουν για την δράση αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή γίνεται μία προεργασία, σίγουρα. Τι απορίες αλλιώς είχαν τα παιδιά? Οι απορίες των παιδιών καταρχήν ήταν φαντασμαγορικό, με τους σταυρούς και τα λοιπά. Ρώτησαν τι είναι ακριβώς ο Ερυθρός Σταυρός, τι ακριβώς κάνει, αν είναι δουλειά αυτή, αν είναι δουλειά η... Ναι. Ρώτησαν και απάντησαν βέβαια ότι είναι εθελοντική δουλειά, γιατί θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Έβαλαν τους φάρους να δουλέψουν στο αυτοκίνητο που βάλανε μέσα στο προάβλιο του σχολείου ο Ερυθρός Σταυρός. Τους ρώτησαν, έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις, τέλος πάντων, δηλαδή μετά από πλημμύρα ή σεισμό, έχουν συμμετάσχει. Έχουν κάνει, ας πούμε, έχουν δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που κάτι έχει συμβεί. Απάντησαν θετικά. Και τι άλλο, και πώς παρατάτε τη δουλειά σας και πάτε σε αυτές τις... Ναι, τις ελεύθερες ώρες, απαντήσαν αυτοί. Ξέρετε, δηλαδή, κάτι, πολλά ερωτήματα, ακριβώς πολλά τα ερωτήματα. Και μάλιστα, με συγχωρείτε να τελειώσω, και μάλιστα θα μαζέψουμε και άλλες ερωτήσεις, διότι ο χρόνος που είχαν δεν ήταν απεριόριστος. Τα παιδιά είχαν πλήθος ερωτήσεων. Εγώ σας λέω τώρα τις πιο σημαντικές. Και αυτές που θυμάμαι από αυτή τη δράση, βέβαια, γιατί έγινε την Παρασκευή.
Μία πρωτοβουλία που εντάσσεται γενικότερα, κύριε Τσισμενάκη, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που πρέπει να δείχνει ένα σχολικό συγκρότημα, μία δομή πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν και άλλες στο επόμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και με πρωτοβουλία της διεύθυνσης του σχολείου και εσάς προσωπικά. Η διεύθυνση του σχολείου κάνει τέτοιες δράσεις. Έχουμε κάνει ήδη με την πυροσβεστική, με την αστυνομία και με άλλους φορείς, τέλος πάντων, που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, αλλά κυρίως με αυτούς έχουμε κάνει ήδη. Και θα κάνουμε και στο μέλλον, βέβαια. Μάλιστα. Εδώ είμαστε να πούμε περισσότερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι αυτές οι ηλικίες λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν σφουγγάρι. Οπότε όλες αυτές οι ξεχωριστές πρωτοβουλίες, κινήσεις και τα βιώματα, και είμαι σίγουρος θα συμφωνήσετε με αυτό, σίγουρα λειτουργούν ως ένα θετικό πρόσημο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών για τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όλα, ξέρετε, ξεκινάνε με όλες τις αισθήσεις. Δηλαδή, αν εμείς οι δάσκαλοι δεν περάσουμε από όλες τις αισθήσεις να το κρατήσει, δηλαδή, που είναι η αίσθηση, η αφή, η όραση κτλ. Όσο περισσότερες αισθήσεις συμμετέχουν στην διαδικασία της γνώσης, τόσο καλύτερα, τόσο μένει περισσότερο. Μάλιστα. Επίσης, αν έχετε χρόνο, μπορώ να σας δείξω τι περιείχε αυτό το σακίδιο της έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε ένα λεπτάκι. Θα το προλάβουμε. Θα το προλάβουμε. Λάτε. Λοιπόν, σας δείχνω λοιπόν αμέσως στην τζαντούλα που δείξανε που είχε το σακίδιο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, αυτό είχε τη σφυρίχτρα. Ξέρετε γιατί είναι η σφυρίχτρα. Έτσι. Σε περίπτωση που στα χαλάσματα είσαι μέσα. Αυτό το μαγνητάκι που έχει τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βέβαια. Τις οδηγίες αυτοπροστασίας, αυτό το φυλάδιο. Ναι. Με τις οδηγίες. Και το οικογενειακό σχέδιο. Το σχέδιο δηλαδή της οικογένειας, τι θα κάνεις στις περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή, πάντα, εντωμεταξύ δεν κάνουμε βέβαια δράσεις μόνο για τα παιδιά. Είμαστε ανοιχτοί, το σχολείο μας και το κάθε σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία γενικά. Δηλαδή εμείς καλούμε, έχουμε αλληλοδράση ας πούμε με την κοινωνία. Αλλιώς δεν είμαστε ένα Σωστά. σχολείο σε τέσσερις τείχους. Μάλιστα. Και κάνουμε και επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικούς και άλλους. Μεγάλη ατζέντα, δηλαδή, πολλά να πούμε, πάρα πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα. Η πόρτα της εκπομπής, κύριε Τσισμενάκη, είναι ανοιχτή να το γνωρίζετε. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε εσάς ως επικεφαλής. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά.